Σα βόμβα έσκασε η είδηση των 8 εισαγόμενων κρουσμάτων κορονοϊού από την Σερβία και τη Βουλγαρία στο νομό Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, αργά την Δευτέρα, 6 Ιουλίου, ήρθε στην δημοσιότητα ο αριθμός των κρουσμάτων που αφορούσαν τη χώρα μας. 43 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, λοιπόν, Δευτέρα, 6 Ιουλίου και τα 36 εισαγόμενα μέσω προμαχώνα. Αμέσως φυσικά στην καθημερινή έκθεση από τον ΕΟΔΗ δόθηκε και ο αναλυτικός χάρτης που αφορά τα κρούσματα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον νομό Καβάλας, 5 εβδόμου, μία μέρα πριν, ο αριθμός των κρούσματων ήταν από 0 έως 4, ενώ 6 Ιουλίου Δευτέρα ο νομός Καβάλας έφτασε στην τρίτη κλίμακα από τα κρούσματα 10 έως 49. Αμέσως το ένα τσάνελ επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς και τότε ήρθε και η επιβεβαίωση από επίσημα χείλη ότι όντως υπάρχει αριθμός κρούσματων COVID-19 στο νομό συνολικότερα. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι τα κρούσματα παρουσιάστηκαν σε Καβάλα, Θάσο και Παγκαίο. Λέτε ότι δεν είναι ακόμη εξακριβωμένο. Πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι 8 τα κρούσματα σε Καβάλα και Θάσο, δηλαδή? Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορώ να σας κάνω καμία επίσημη ανακοίνωση τώρα. Μάλιστα. Αυτό που θα γίνει, θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις αύριο. Σας ξαναλέω ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο από την περιφέρεια εδώ. Εντάξει, οπότε θα αναμένετε τις επίσημες ανακοινώσεις. Από εκεί και μετά, αν θέλετε γενικά να σχολιάσω το τι συμβαίνει, ναι. Όταν ανοίγει τα σύνορα, από χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν έξαρση κοροναϊού και έχουν κύμα, έτσι, το οποίο είναι χειρότερο από το κύμα του Μαρτίου ή του Απριλίου, είναι λογικό να αναμένεις ότι κάποιοι από αυτούς θα είναι και θετικοί. Οι έλεγχοι γίνονται από τον ΕΟΔΗ στα σημεία εισόδου. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ και σας είπα και το πρωί, είναι δειγματοληπτική, γιατί δεν μπορείς να κάνεις σε όλους, αλλά και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους προκύπτουν κρούσματα καθημερινά. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Όταν λοιπόν αρκετοί από αυτούς τους τουρίστες έρχονται στην Καβάλα, είναι ευνόητο ότι θα περιμένουμε και εδώ. Ωστόσο, διαδοχικές ήταν οι συσκέψεις από το πρωί της 3ης 7 Ιουλίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη και τον Διευθυντή Υγείας Χρήστο Παπαδόπουλο να προσπαθούν να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν οδηγίες από την Αθήνα για τη διαχείριση του θέματος που ανέκυψε στο νομό, αλλά ταυτοχρόνως και τις οδηγίες που πρέπει να καθοριστούν και να δοθούν στους αρμόδιους φορείς αλλά και στα ξενοδοχεία καραντίνας. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τα περιστατικά αυτά από τα οποία έχουμε πληροφορηθεί ότι μπήκαν από την πύλη εισόδου του προμαχώνα στην χώρα μας και από μετά από εξέταση που έγινε και βρεθήκαν θετικά, θα πρέπει ο ΕΟΔΗ να κάνει τη σχετική συγκλάτηση. Θα πρέπει ο ΕΟΔΗ να τηρήσει αυτά τα οποία, τις οδηγίες που ο ίδιος ο ΕΟΔΗ βγάζει. Εμείς σαν νοσοκομείο Καβάλας, ό,τι περιστατικό έχει έρθει και έχει, ήταν, θεωρεί το ύποπτο, τα αποτελέσματά του ήταν όλα αρνητικά. Δεν έχουμε κανένα θετικό κρούσμα από αυτά τα ύποπτα που έχουμε εξετάσει τις τελευταίες μέρες. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που έχω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου είναι ότι κρούσμα ύποπτο το οποίο ήρθε στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχει κανένα θετικό. Είναι όλα αρνητικά. Ναι. Αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, που ακούγεται ότι είναι θετικά, μπήκαν από τον προμαχώνα και είναι η ευθύνη του ΕΟΔΗ να κάνει την εκνηλάτηση, να δει πού βρίσκονται και να γίνει η σχετική απομόνωση. Ταυτόχρονα, στο μεσημέρι της 3ης 7 Ιουλίου, ο ΕΟΔΗ προχώρησε σε επίταξη ενός ξενοδοχείου της Θάσου σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, με σκοπό να μπορέσουν να κάνουν εκεί την καραντίνα τους οι επισκέπτες που έχουν βγει θετικοί στο νέο κορονοϊό. Το εν λόγω ξενοδοχείο είχε ήδη οριστεί ως ξενοδοχείο καραντίνας από τον οργανισμό, ωστόσο τώρα η διοίκηση που κλήθηκε να αδειάσει τα δωμάτια από τους πελάτες που ήδη φιλοξενούσε. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται ήδη στο νησί για τον συντονισμό της όλης επιχείρησης που διενεργείται με διακριτικότητα και με στόχο να μην εξαπλωθεί περαιτέρω ο ιός. Πρέπει να τονιστεί ως αργά το απόγευμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις από κανέναν επίσημο φορέα. Ενώ συντονίστηκε αργά το απόγευμα τηλεδιάσκεψη ενημερωτικού χαρακτήρα την οποία οργανώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης. Σε αυτήν υπήρξε ενημέρωση
στους δημάρχους του νομού για τα εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού. Υπάρχει συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία και οι κρατικοί φορείς φαίνεται να ενημέρωσαν τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι τα 3 κρούσματα τουριστών στους δήμους Παγκαίου και Καβάλας αναχώρησαν από τον νομό μας. Αντίθετα, στη Θάσο, ο ΕΟΔΗ αναζητά και βρίσκει τους 5 τουρίστες που είναι θετικοί στον ιό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον έναν μετά τον άλλον τους οδηγεί στο ξενοδοχείο που ορίστηκε να είναι χώρος απομόνωσής τους. Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει ήδη κατάλληλη οργάνωση για την σοβαρή διαδικασία της ιχνηλάτησης και οι φορείς καθησυχάζουν το κοινό λέγοντας ξεκάθαρα ότι η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές, 5 φέρετα να εντοπίστηκαν στη Θάσο, 2 στον Δήμο Παγκαίου και 1 στον Δήμο Καβάλας. Ταυτοχρόνως οι 5 είναι Σέρβοι και οι 3 Βούλγαροι. Οι 5 που εντοπίστηκαν στο νησί της Θάσου είναι αυτοί από τη Σερβία. Πρέπει να τονιστεί ότι συνολικά από τους 5 που εντοπίστηκαν στη Θάσο, οι 3 προέρχονται και ήταν μαζί με γκρουπ από τουριστικό γραφείο. Το θέμα που προκύπτει είναι αν και οι άνθρωποι που βρίσκονταν με αυτούς τους 3 πρόκειται να κάνουν το τεστ COVID-19, αλλά και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από τον ΕΟΔΗ. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν μετά την αποκάλυψη του Χρήστου Παπαδόπουλου, νομίατρου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην ομάδα του ένα Channel, με τον επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε για επαγγελματικούς λόγους πριν από λίγες ημέρες στη Σερβία, πέρασε από τον προμαχώνα, δεν του έγινε το τεστ COVID-19 και για λόγους ευσυνειδησίας αλλά και ανησυχίας έκανε ο ίδιος τεστ σε ιδιωτικό εργαστήριο που βρέθηκε και θετικός. Πριν λίγες τις τελευταίες ημέρες ενημερώθηκα ότι υπάρχει ένας καβαλιώτης ο οποίος ήρθε αυτές τις μέρες τώρα από χώρα των Βαλκανίων, πήγε για δουλειά εκεί και όντως επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός. Ο άνθρωπος αυτός είναι σε καραντίνα, ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες που πρέπει να κάνει, τον παρακολουθούμε. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει πολύ ήπια συμπτώματα, αλλά ήταν σε χώρα, όπως είπαμε, το Βαλκανίο, που έχει πάρα πολλά κρούσματα εκεί. Δηλαδή, στον χώρο που πήγε για εργασία, σχεδόν το 1 τρίτο ήταν θετική στο κορονοϊό. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτός ο άνθρωπος δεν πέρασε από τεστ. Καταρχήν, από τον προμαχώνα επέστρεψε. Ναι, ο δικός ήρθε. Δεν του έγινε κάποιο τεστ. Έκανε εδώ ο άνθρωπος, έξω, σε ιδιωτικό εργαστήριο και βρέθηκε θετικό. Δηλαδή, είχε την υποψία και όντως το έκανε και τήρησε και όλα τα προβλεπόμενα από μόνος του. Ο άνθρωπος απομονώθηκε, είναι μόνος του τώρα, είναι σε καραντίνα, δεν ήρθε σε επαφή με άλλους και αυτό είναι καλό.